Η ερχόμενη Τρίτη, 25η Μαΐου, είναι μια ημέρα πολύ σημαντική. Έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς. Από το 2008 τότε, αρχικά με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θυροειδούς, στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τις ιατρικές εταιρείες των υπολείπων υπήρων. Σκοπός της καθιέρωσης της 25ης Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών του θυροειδούς. Για να μας βάλει περισσότερο μέσα στο κλίμα, να καταλάβουμε το πόσο σημαντική είναι η λειτουργία, η σωστή λειτουργία του θυροειδή, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον ενδοκρινολόγο, τον κύριο Γιάννη Ιεραπετρίτη. Γιατρέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Είναι ψήστη σημασία η σωστή λειτουργία του θυροειδούς, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και θέλουμε να μας πείτε το γιατί. Το γιατί. Λοιπόν, ο θυροειδής, όπως το γνωρίζουμε, είναι ένα όργανο το οποίο βρίσκεται στη βάση του λαιμού, κάτω από το μήλο του Αδάμ. Είναι μικρός, 4 με 3 εκατοστά, 4x3, ζει γύρω στα 20 με 25 γραμμάρια και είναι πολύ σημαντικός γιατί ενορχιστρώνει όλες τις μεταβολικές διεργασίες, δηλαδή ρυθμίζει οτιδήποτε αφορά το μεταβολισμό στον οργανισμό μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό και οι δύο πιο κύριες παθολογίες, όπως είναι ο υπόθυροειδισμός και ο υπερθυροειδισμός, δημιουργούν πολλά προβλήματα στον άνθρωπο. Ο υποθυροειδισμός, που είναι και πιο συχνός, δηλαδή η υπολειτουργία του θυροειδή, δημιουργεί αυτή την οθρότητα, την τάση, υπάρχει απαχυσαρχία, το ξερό δέρμα, το να κρυώνουμε, το να έχουμε καρδιακά προβλήματα, τύπου δηλαδή καρδίας ή ακόμα και θάνατο, αν είναι πολύ βαθιά ο υποθυροειδισμός. Ο υπερθυροειδισμός είναι το ανάποδο, είναι μηχανές που δουλεύουν στο φουλ, που αδυνατίζεις, ενώ τρως κανονικά αδυνατίζεις, και αυτός κάνει προβλήματα καρδιολογικά, μπορεί να κάνει αριθμία, κολπική μαρμαριγή σε πιο ηλικιωμένα άτομα. Και γενικά αυτές οι δύο παθήσεις, που είναι και πιο συχνές, μπορεί να μας δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Φυσικά υπάρχουν και πιο σπάνιες αλλά σημαντικές, όπως είναι ο καρκίνος του θυροειδή, πρέπει να προσέχουμε. Και συνολικά, επειδή πολλές από αυτές τις παθήσεις είναι και αυτοάνασες, δηλαδή ο υποθυροειδισμός και ο υπερθυροειδισμός, γνωρίζουμε ότι συχνά σχετίζονται με άλλα αυτοάνασα νοσήματα, όπως είναι ο λύκος, ευαντίδη αρθρίτιδα, και γι' αυτό ο ζαχαρός διαβήτης τύπου 1, γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας κάποιον που έχει θυροειδή, να ψάξουμε και άλλα νοσήματα. Μάλιστα. Είναι παθήσεις που εμφανίζονται συχνά, εμφανίζονται σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού? Ναι, είναι παθήσεις καταρχήν που εμφανίζονται, καλή ερώτηση, σε γυναίκες πιο πολύ, στις γυναίκες συχνότερα. Αυτό έχει να κάνει με τα ιστρογόνα πιθανότητα. Εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες μετά την μενόπαυση, και γενικά θεωρούμε ότι μετά τα 35 θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε ένα πρώτο έλεγχο για τους ορμόνες του θυροειδούς. Συχνότερα, πολύ συχνότερο υποθυροειδισμός από τον υπέρ, δηλαδή ο υπό μπορεί να πιάνει περίπου το 10% του πληθυσμού στις μεγάλες ηλικίες. Ο υπέρ είναι κάτω από το 1%. Δεν είναι θέμα. Αλλά θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ο υπερθυροειδισμός είναι συχνός μετά από ένα έντονο στρες. Γι' αυτό και είδαμε τώρα με τον COVID, τον κορονοϊό, που είχαμε πολλά προβλήματα υπερθυροειδισμών, γιατί ο κόσμος στρεσαρίστηκε και μετά εκδήλωσε μετά από μερικούς μήνες, στρεσαρίστηκε από το κλείσιμο, από την οικονομική δυσκολία. Όλοι αυτοί, τα πρωτόγωνα έτσι, αυτά γεγονότα. Και εμφάνισαν μια κρίση υπερθυροειδισμού. Ναι, να πω πλήση είναι το COVID τώρα στη δημοσιότητα, και ξέρουμε όλοι ότι δεν θεωρούνται οι παθήσεις του θυροειδή παθήσεις υποκείμενα νοσήματα για κίνδυνο για νόσους του COVID, κανένα από αυτά. Η μόνη εξαίρεση μπορεί να είναι η οφθαλμοπάθεια, που είναι σπάνια του υπερθυροειδισμού, και εφόσον ο ασθενής λαμβάνει πολύ υψηλές δόσεις κορτιζόνης. Δηλαδή δεν πλέον είναι η κορτιζόνη που είναι το πρόβλημα και όχι ο θυροειδής. Μάλιστα. Έτσι δεν έχουμε θέμα εκεί. Να ρωτήσω, ποια είναι τα σημάδια εκείνα που θα αισθανθεί κάποιος και θα του χτυπήσουν το καμπανάκι, έτσι ώστε να επισκεφτεί ένα ενδοκρινολόγο, και μετά από την ηλικία που είπατε των 35 ετών, που είναι καλό να γίνει ένας πρώτος έλεγχος, πόσο συχνά πρέπει να επαναλαμβάνεται αυτή η εξέταση? Ναι.
εφόσον μετά το 35 ένας πρώτος έλεγχος δεν δείξει κάτι, ανά πέντε αιτία. Μάλιστα. Και μετά τα 55-60 νομίζω κάθε χρόνο μία φορά μπορούμε να κάνουμε ένα έλεγχο. Ποια είναι τα συντόματα τα οποία θα μας δείξουν. Μία, για το μεν υποθυροειδισμό, μία λήψη βάρου, διαταραχή του κύκλου στις γυναίκες, μία αίσθηση να κρυώνει, χιλιότητα, νοθρότητα, ψυχικές διαταραχές τύπου κατάθλιψης, όλα αυτά είναι σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά στο θυροειδή. Για τον υπερθυροειδισμό, την υπερλειτουργία, σημάδια είναι οι φυδρώσεις, οι διάρειες, οι τρεμούλες, η απώλεια βάρους, οι ταχυκαρδίες, η κόπωση μεγάλη. Αυτά. Αυτά όμως αφορά τον υπό και τον υπέρ. Για τον καρκίνο του θυροειδή δεν έχουμε κανένα σημάδι. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε και ένα οπωσδήποτε υπέρηχο σε κάθε ασθενή που έρθει στο ιατρείο μας για να τον... Διότι ο καρκίνος του θυροειδή εκδηλώνεται με ένα όζο. Με ένα όζο, δηλαδή με έναν κύριο στο θυροειδή. Αυτό δεν έχει συμπτώματα. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε το νου μας να κάνουμε και ένα υπέρηχο του θυροειδή. Αντιμετωπίζεται ο καρκίνος του θυροειδή. Είναι καρκίνος, θανατηφόρος δηλαδή, είναι καρκίνος. Είναι καρκίνος θανατηφόρος, αντιμετωπίζεται στο 99,9% περιπτώσεων, δεν είναι θανατηφόρος. Υπάρχουν κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι προβληματικός, αλλά αυτό δεν αφορά την πλειονότητα. Αντιμετωπίζεται με επέμβαση και ιώδιο σε κάποιες περιπτώσεις μετά. Ο υπερθυροειδισμός και υποθυροειδισμός που είναι έτσι και οι πιο συχνές παθήσεις, υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, υπάρχει κάποια φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείτε? Ναι, σωστά. Στο μεν υποθυροειδισμό στις πιο σφαιρές περιπτώσεις είναι φόρος ζωής. Παίρνουμε ένα χαπάκι το οποίο περιέχει θυροξίνη, δηλαδή την ορμόνη που μας λείπει, και παρακολουθούμε κάθε χρόνο τουλάχιστον μία φορά την ασθενή για πιθανόν τροποποίηση της δοσολογίας. Ο υπερθυροειδισμός θέλει μία θεραπεία η οποία κρατάει από ένα χρόνο έως δύο χρόνια, και μετά πρέπει να γίνει κάποιο πιο οριστικό, γιατί μετά υποτροπιάζει. Μπορούμε να πάμε σε ιώδιο ραδιενεργό, μικρή χαμηλή δόση, ή χειρουργείο, αναλόγως των περιπτώσεων. Και βέβαια στον υπερθυροειδισμό, που συχνά συνοδεύεται και από εξώθαλμο, πρόβλημα με τα μάτια, εκεί είναι λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα, γιατί ο εξώθαλμος είναι μια πάθηση που είναι μαζί συνυπάρχει με τον υπερθυροειδισμό, αλλά πολλές φορές έχουν μια πορεία διαφορετική, δηλαδή ξεχωριστή ένας από το άλλο. Οπότε εκεί περισσότερο χειρουργείο στον υπερθυροειδισμό με εξώθαλμο. Μάλιστα. Απαγορεύεται το διόδιο εκεί. Με αφορμή έτσι αυτή την συνέντευξή μας, διάβασα ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο αγγίζει το 60% των Ελλήνων, που έχουν πρόβλημα με το θυροειδή και δεν το γνωρίζουν. Και θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτό. Ναι. Όπως είπαμε, το 60% αυτό αφορά τους όζους. Δηλαδή, ένα 60% περίπου του πληθυσμού μετά τα 55-60 έχει κάποιους όζους. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, βέβαια, αυτοί οι όζοι είναι καλοήθεις. Και ένα μόνο 6-10% μπορεί να είναι κακοήθεις. Δεν το γνωρίζουν γιατί δεν εγκαίνουν συμπτώματα. Εκεί εφόρουμε. Άρα αυτοί απευθύνονται, ο κόσμος απευθύνεται στο γιατρό εφόσον έχει κάποια συμπτώματα. Για μεν τον υπέρ είπαμε ότι ποια είναι τα συμπτώματα που θα τον κάνουν να πάει στο γιατρό, αλλά για το άλλο δεν το γνωρίζει. Και πολλές φορές βρισκόμαστε και με ένα πιο προχωρημένο στάδιο που είναι έχουμε και μεταστάσεις σε λεμφαδένες και το ανακαλύπτουμε από τις λεμφαδένες. Δηλαδή, γι' αυτό χρειάζεται η ευαισθητοποίηση να πηγαίνει η πρόληψη, ειδικά μετά τα 50-60, στο γιατρό να κάνει ένα έλεγχο όπως κάνουμε σε άλλες περιπτώσεις με το παχιέντερο κλπ. Αλλά δεν έχει καμία σχέση ο καρκίνος του θυροειδή με τους άλλους καρκίνους όσον αφορά την θνησιμότητα. Γι' αυτό λέμε ότι εάν κάποιος καρκίνος σου τύχει στη ζωή σου, είσαι τυχερός να σου τύχει του θυροειδή. Μάλιστα. Έχουμε μία ερώτηση από μία ακροάτριά μας, από τη Στεφανία, η οποία λέει ότι σε περίπτωση που βρεθούν όζοι σε εξέταση θυροειδή, κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται η εξέταση? Ναι. Αυτό εξαρτάται από τι είναι αυτή η όζη. Αν αυτή η όζη αποδειχθεί ότι είναι καλοήθης, τότε είναι κάθε χρόνο.
6 μήνες με ένα χρόνο. Εάν τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει αυτός να διερευνηθεί πρώτα με μια παρακέντηση τις πιο πολλές φορές και με κάποιες ειδικές εξετάσεις που αφορούν τους όζους για να δουν, να αποκλείσουν την περίπτωση καρκίνου. Μάλιστα. Γιατρέ, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, εσείς έτσι που να... Όχι, να πω μόνο ότι όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για αυτές τις θηροειδούς μπορούν να κάνουν εμβόλιο. Α, το εμβόλιο για το κορονοϊό. Για το κορονοϊό, και ότι δεν θεωρείται, δεν υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου στο θηροειδή. Ομάδες υψηλού κινδύνου έχουμε μόνο αυτοί που είναι ανοσοκατασταλμένοι, γιατί παρότι έχουμε και παθήσεις, όπως είπαμε, του θηροειδή που έχουν σχέση με να είναι αυτοάνωσα νοσήματα, είναι άλλο το σύστημα το οποίο ασχολείται με τις λοιμώξεις και άλλο το. Έτσι, μην το μπερδεύουμε. Ανοσοκατασταλμένοι είναι όσοι παίρνουν χημειοθεραπείες, λευχαιμία, AIDS. Αυτοί ναι, που έχουν κάνει μεταμόσχευση κλπ. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο στο θηροειδή. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο, βεβαίως. Άρα οπότε αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια είναι και αυτό ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι θα πρέπει να ψαχτούν και εδώ όλα τα μέλη της οικογένειας. Το ίδιο ισχύει και τον καρκίνο της θηροειδή. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες παθήσεις, βεβαίως. Κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω έτσι πώς ήταν για εσάς αυτός ο τελευταίος χρόνος, αυτή η τελευταία 15 μήνες, οι μήνες της πανδημίας και ως προς τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου σας, αλλά και γενικά ως προς τα μηνύματα που παίρνατε από τους ασθενείς σας. Ναι, ως προς τον τρόπο λειτουργίας ακολουθούσαμε τις οδηγίες του Ιατρικού Συλλόγου και των Ιατρικών Συλλόγων όλης της Ελλάδος και παγκοσμίως, δηλαδή με απόσταση το ασθενή 2 μέτρα, εγώ τουλάχιστον στο ιατρείο μου, με μάσκες και οι δύο, και καλό καθαρισμό των χεριών και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα είχε αλλάξει λίγο. Είχα δει πολύ περισσότερους ασθενείς με υπερθυρεωτισμό αυτή την περίοδο, όπως είπα πριν. Και αυτό το αποδίδω εγώ στο στρες, επειδή ξέρουμε ότι ο υπερθυρεωτισμός είναι και μια πάθηση που προκαλείται μετά από έντονο στρες. Προστέτευση του κόσμου υπήρχε κανονικά, αν εξαιρέσουμε την περσινή καραντίνα, η οποία ήταν πραγματική καραντίνα, γιατί ο κόσμος ήταν φοβισμένος. Ναι, Μάρτιο-Απρίλιο του 2020. Τώρα θεωρώ ότι είναι το αντίθετο και αυτό είναι ένα λάθος αυτό. Δηλαδή δεν έχει περάσει η πανδημία, περνάει διάφορα στάδια, πιθανόν να έχουμε και τέταρτο κύμα. Ο ιός είναι άρα εδώ, θα πρέπει, ο ιός είναι πάντα εδώ, θα πρέπει, αν και ανεξάρτητα να έχουμε εμβολιαστεί, εμείς έχουμε εμβολιαστεί όλοι, σχεδόν όλοι οι γιατροί, οι υγειονομικοί γενικότερα. Θα πρέπει να στηρούμε τα μέτρα. Μάλιστα. Κύριε Ραπεδρίτη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας.